Καλωσορίζουμε σήμερα τον Ευρωβουλευτή της ΛΑΕ, Νίκο Χουντή, και η χαρά μας είναι ιδιαίτερη γιατί πέρα από Ευρωβουλευτής είναι και πατριώτης μας Αρκάς εκ Λαγκαδίων, και εκείνο που θα τονίσουμε ιδιαίτερα είναι ότι με τη σημερινή πολιτική ομιλία που θα γίνει μέσα σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές που περνάει η χώρα και ο λαός, να μπορέσουμε να γίνουμε κοινωνή των απόψεων μας σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας, που όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, τα μεγάλα μέσα μας έχουν αποκλείσει από τη δημοσιότητα ή προσπαθούν τουλάχιστον, καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες γι' αυτό. Για άλλη μια φορά, με αγωνία και ενδεχομένως ρίχνοντας την τηλεθέαση του Survivor, δεν ξέρω αν είχε χτες, όπως ισχυρίστηκε για κάποιες άλλες εκπομπές ο Υπουργός Οικονομικών, είχαμε την αγωνία τι θα αποφασίσει το Eurogroup. Το Eurogroup λοιπόν που ξενύχτησαν σε διαπραγματεύσεις, σημειώνω ουσιαστικά απουσία της Ελλάδας, άλλοι διαπραγματεύονταν, άλλοι συζητούσαν, υπουργός, υπουργοί των δύο μεγάλων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύν τον πρόεδρο του Eurogroup, σύν τον εκπρόσωπο του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου, δεν υπήρξε όπως ξέρετε συμφωνία ούτε για το θέμα της ελάφρυνσης αντιμετώπισης του χρέους, ούτε και δόθηκε και το πράσινο φως τελικά για τη δόση που θα συνοδεύει την ολοκλήρωση εν τέλει της περίφημης δεύτερης αξιολόγησης. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι για μένα τη συμφωνία ελάφρυνσης για το χρέος, που ήταν η δικαιολογία, η νομιμοποιητική βάση για να ψηφιστεί ένα τέταρτο επί της ουσίας βαρύ μνημόνιο με βασικό χαρακτηριστικό τις περαιτέρω περικοπές των συντάξεων, τις περαιτέρω περικοπές των εισοδημάτων μέσω του αφορολόγητου και μια ένταση στην υπόθεση των ιδιωτικοποίησεων, γι' αυτό αναφέρθηκα ότι συνδέεται και με τη σημερινή περιοδία το θέμα της ΔΕΗ. Παρότι λοιπόν δικαιολογήθηκε ότι έχουμε συμφωνία για το χρέος, θα φορέσουμε και τη γραβάτα, αυτά τα χαριτολογήματα, τέλος πάντων, αυτές οι αναφορές επασπιστούν πολύ σοβαρά ζητήματα, τελικά και η γραβάτα θα αναβληθεί, αλλά ακόμα κι αν υλοποιηθεί κάποια στιγμή, μετατέθηκε για την επόμενη εβδομάδα η συμφωνία για το χρέος, από τα σενάρια που έτρεξαν και που πληροφορηθήκαμε χτες, ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, διότι πρώτον, δεν αναφέρεται σε γερό κούρεμα του χρέους, όπως έχουν παραδεχτεί τουλάχιστον καταρχάς οι περισσότεροι, και δεύτερον, διότι συνδέεται με πρωτοφανή, πρωτογενή πλεονάσματα, όχι για την επόμενη πενταετία που έχει συμφωνηθεί στο 3,5%, αλλά τα σενάρια που είδατε που πάνε μέχρι το 2060, η γνωστή λογική της μετάδοσης του χρέους, περιλαμβάνουν ή προϋποθέτουν πλεονάσματα εξίσου υψηλά, αν υπολογίσει κανείς ότι πρέπει επί 40 χρόνια, επί 35 χρόνια να έχει τέτοια υψηλά πλεονάσματα πρωτοφανή. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Επομένως, και τα σενάρια που παίζουν και που δεν ολοκληρώθηκαν χτες όσον αφορά το θέμα του χρέους, δεν αντιμετωπίζουν τα πράγματα και η δικαιολόγηση ενός νέου, βαρύτερου, αθρηστικά και συνολικά μνημονίου και έτσι όπως πάει να αντιμετωπιστεί και επόμενο μνημονίο, το επόμενο διάστημα, στο όνομα της αποπληρωμής του εξυπηρετήσιμου, όπως διορθώνουν σωστά ότι δεν είναι το βιώσιμο χρέος, αποδεικνύει ότι η προσπάθεια αυτή δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι πανηγυρισμοί είναι πρόσχημα, δεν έχουν κανένα αντίκρισμα όσο αφορά το θέμα της αντιμετώπισης των προβλημάτων και του σταματήματος της λιτότητας. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ακόμα και η αξιολόγηση θεωρήθηκε ότι δεν έχει τελειώσει. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, το μεταφράζω στη γλώσσα, κάποια προαπαιτούμενα για να μπορέσει να γίνει η εκταμείωση της δόσης. Αυτό σημαίνει νέα μέτρα ενδεχομένως, αλλά και σε κάθε περίπτωση, αυτή η περίφημη δόση που πρέπει να δοθεί γιατί πρέπει να πληρωθούν τόκο, χρεολύσια κτλ. Το λέω στην απλή γλώσσα, αυτά τα χρήματα θα πάνε για να αποπληρωθούν τα δάνεια και όχι στην πραγματική οικονομία που στενάζει, υπόσχεται ότι θα δώσουν χρήματα, βεβαίως μετά το
2019 και το 2020. Επομένως, και η υπόθεση της αλληλεγγύης μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων και αναγκαστικά μέσω μνημονίων στον ελληνικό λαό στις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι έτσι. Τα λεφτά τους θέλουν να πάρουν πίσω, γι' αυτό είναι και στιγμή, γι' αυτό και διαπραγματεύονται, γι' αυτό και ζητάνε τόνα και τ' άλλο. Το πρόβλημα βρίσκεται λοιπόν και σε αυτή την ελληνική κυβέρνηση που ακολουθεί μια μνημονιακή δικαιολογητική βάση, ότι όλα αυτά τα κάνουμε για να βγούμε από την Επιτροπή, για να βγούμε από το. Να έχουμε μια αντιμετώπιση του χρέους για να μπορέσουμε να πάμε στην ανάπτυξη. Η Επιτροπή θα συνεχιστεί και μετά το 2018. Για τους λόγους πρώτον ότι με τα πρόσθετα μέτρα ουσιαστικά συνεχίζουν και δέχονται επιτροπή αν θα εφαρμοστούν ή αν θα εφαρμοστεί και η λογική των πρόσθετων των πλεονασμάτων. Δεύτερο, γιατί οι κανονισμοί, η ευρωφυλακή να το πω έτσι, η φυλακή δηλαδή της Ευρωζώνης προβλέπει ότι ακόμα και αν έχεις φύγει από μνημόνιο και μετά είσαι στο 75% του χρέους πάλι σου ασκούμε επιτροπή, και γιατί τέλος αγαπητοί φίλοι, κάτι που δεν γίνεται ας το πούμε, δεν γίνεται συζήτηση, δεν αποτρέπουν, κάτι που το καλύπτουν με όλες αυτές τις δικαιολογίες, ότι ο Σόιμπλε θέλει αυτό, ο άλλος θέλει το άλλο, είναι ότι τελικά η Ευρωζώνη είναι μια συνεχής φυλακή, μια συνεχής επιτροπία της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, ελέγχουν μέχρι και το νερό που θα πίνεις, αν θα το πίνεις από ιδιώτη ή από δημόσιο, χαριτολογώ λίγο τέτοιο, θα ελέγχουν και όποιες παρεμβάσεις κάνουν στο περιβάλλον, θα ελέγχουν και την ενεργειακή σου πολιτική, για να έρθουμε να κλείσουμε και το σκοπό. Επομένως, δεν μένει τίποτα άλλο. Νομίζω ότι γίνεται πιο πιστικό. Θα τα πούμε και απειρονομικά στη συζήτηση. Ο ελληνικός λαός να πάει στη λογική της ανατροπής, να πιστεί ότι αν θέλει να βγει από αυτή τη φυλακή, που λέει και το τραγούδι του Σαββόπουλου, να μην λέει κανείς δεν θα με περιμένει. Αν είναι μια ανατροπή με ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό από την Ευρωζώνη και έξοδο από εκεί, προφανώς τον περιμένουν οι προϋποθέσεις, όχι οι βεβαιότητες, οι προϋποθέσεις να μπορέσει η χώρα να ανακτήσει τη δημοκρατία, να αποκτήσει ανεξάρτητη οικονομική και νομισματική πολιτική και να αποκτήσει ένα παραγωγικό πλαίσιο για τις ανάγκες του τόπου, για την προστασία και της δημοκρατίας και της ευημερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σε αυτή τη συγκέντρωση. Ήθελα να σας πω ότι αυτή η συγκέντρωση είναι μέρος μιας περιοδίας σημερινής. Προηγήθηκε μια συνάντηση στη Μεγαλόπολη με το Δήμαρχο, με κοινωνικούς φορείς, συνδικαλιστικούς φορείς, κυρίως για δύο θέματα που έχουν σχέση και με τα γενικότερα θέματα τα οποία θα πούμε. Το ένα είναι για το θέμα της ιδιωτικοποίησης και όχι μόνο της ΔΕΗ. Και το δεύτερο ήταν για τον ΧΙΤΕΑ, για τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόφυγμα. Το πώς συνδέονται αυτά τα θέματα, εσείς το ξέρετε, θα το συνδέσουμε με το γενικότερο θέμα που θέλουμε σήμερα να παιδιάσουμε. Θεωρώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, περισσότερο επίκαιρη από ό,τι ενδεχομένως ήταν χθες, κυριολεκτό χθες, η πρόταση, τη συζήτηση της πρότασης της Λαϊκής Ενότητας που είναι και το θέμα. Θα διερωτηθείτε βέβαια πώς εγώ που ανήκω σε έναν άλλο πολιτικό χώρο βρίσκομαι εδώ. Απλά γιατί σέβομαι την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, του Νίκου Χουντή. Σας υπενθυμίζω ότι ο Νίκος Χουντής, εάν ήθελε, αν ήταν flip-flopper που θα έλεγε ο Τραμπ, ή αν ήταν προσοδοθήρας της αγοράς της πολιτικής, θα μπορούσε να απεμπολίσει την αξιοπρέπειά του και να ήταν με αυτή την κυβέρνηση. Ήταν αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λέτε εσείς, ότι δεν θα ήταν πάλι υπουργός στη νέα κυβέρνηση Τσίπρα 2? Το δεύτερο σκέλος είναι ότι ο Νίκος Χουντής είναι ο μοναδικός, εγώ μέχρι σήμερα έχω δει, πολιτικό που ξέρει απ' έξω και ανακατοτά όλο τα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ακόμη περισσότερο τα ζητήματα της οικονομίας Ευρωζώνης. Χαρακτηριστικό. Το 2011, όταν η Μέρκελ με τον Σαρκοζή φτιάξαν αυτό το εσχρό σύμφωνο σταθερότητας ή σύμφωνο του ευρώ, τη νέα δομή της αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης, που είναι πολύ σκληρό και αντιλαϊκό, εν τούτης ήταν ο μόνος ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για αυτό το θέμα. Όλοι οι άλλοι, οι ευρωμαντάμ σουσούδες, δεν ήξεραν να πούν τίποτε.